Να καλωσορίσουμε στην πόλη μας τον Δήμαρχο Σπάρτης Βαγγέλη Βαλιώτη και τον Δημοτικό Σύμβουλο του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης, Σταύρο Αργυρόπουλο. Είχαμε επισκεφτεί το Δήμο Σπάρτης προεξαμήνου και εκεί διαπιστώσαμε μια πολύ καλή πρακτική όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων, την τοπική διαχείριση των απορριμμάτων στη Σπάρτη. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα, όπως γνωρίζετε, της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο. Επίσης, σημαντικό είναι και για την Καλαμάτα. Είναι τεράστιο το πρόβλημα, αλλά είναι και για όλη την Ελλάδα. Ως γνωστόν, η ανακύκλωση βρίσκεται στο 19% στην Ελλάδα. Πρέπει ως το 2020 να φτάσει στο 50%. Άλλες χώρες, ευρωπαϊκές χώρες, είναι πολύ πιο ψηλά από εμάς και εμείς είμαστε στις τελευταίες θέσεις όσον αφορά την ανακύκλωση. Το μεγάλο άλμα που πρέπει να γίνει για τα σκουπίδια είναι στην ανακύκλωση. Ανακύκλωση, διαλογή στην πηγή, επαναχρησιμοποίηση και μείωση του υπολείμματος. Είναι πολύ σημαντικό η συμμετοχή του κόσμου σε αυτή τη διαδικασία, όπως θα ακούσετε και από τον Δήμαρχο. Με τη συμμετοχή του κόσμου, τι μπορεί να πετύχουμε. Μπορούμε να πετύχουμε υψηλό βαθμό ανακύκλωσης, μεγάλη μείωση του υπολείμματος, έτσι ώστε ο διαχωρισμός να γίνεται στην πηγή, να γίνεται από τον κάθε πολίτη, στο σπίτι του, στο κατάστημά του, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να γίνεται ο διαχωρισμός με πολυδάπανες μεθόδους, είτε με τη μορφή SDIT, είτε με τη μορφή εργολαβικής διαχείρισης. Όταν ήρθε να δει τα πρώτα αποτελέσματα του σχεδίου, ήταν στην αρχή όταν αρχίσαμε να το εφαρμόσουμε, γιατί αν θυμούμε είχατε έρθει καλοκαίρι τέτοια περίοδο πέρσι το 2016, εμάς η εφαρμογή του σχεδίου ξεκίνησε από τις αρχές του 2016, μιας και αλλά θα σας πω ιστορικά πώς ξεκινήσαμε. Το Δεκέμβρη του 2014 αποφάσισε ο Δήμος με ευξημένη πλειοψηφία να προχωρήσει στη διαλογή στην πηγή. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι να γίνει διαχωρισμός των απορριμμάτων σε 6 ρεύματα. Χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλο, οργανικό και το υπόλοιπο. Μέσα από αυτή τη διαδικασία και αυτό το στόχο που είχε βάλει ο Δήμος, ξεκίνησε να δει πώς αυτό θα το οργανώσει και θα το υλοποιήσει. Κάναμε μια επαφή με την ΕΑ, που είναι η διαχείριση, η αρμόδια εταιρεία που ασχολείται με τα ανακυκλώσιμα υλικά, για να πείσουμε ότι πρέπει να αλλάξει το σύστημα του μπλε κάδου και να μας επιχορηγήσει με κάδους της διαλογής της πηγή όσο αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων. Άλλαξε η κυβέρνηση το 2015, άλλαξε ο σχεδιασμός ο εθνικός και μιας και ο εθνικός σχεδιασμός πρόβλεπε την κυκλική οικονομία και όλα αυτά τα πράγματα, επιδιώξαμε άμεσα και γρήγορα να τρέξουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Καταφέραμε τέλος του Σεπτέμβρη του 2015 να κάνουμε μία σύμβαση με τη ΝΕΑ τύπου Β, που τι προβλέπει αυτή η σύμβαση με τη ΝΕΑ. Είμαστε από τους προνομιακούς δήμους. Πανελλαδικά τέτοια σύμβαση έχουν κάνει νησιωτικές περιοχές. Υποχρεώσαμε τη ΝΕΑ και μέσα από αυτή τη σύμβαση να μας δώσει 12.500 κάδους μπλε που είναι για το πλαστικό, κίτρινους που είναι για το γυαλί και τις κοινόξους κάδους που είναι για γυαλί και για μέταλλο, ταυτόχρονα να μας επιδοτήσει με 100 ευρώ τον τόνο πλαστικό, γυαλί, μέταλλο και 15 ευρώ τον τόνο για το χαρτί. Και είχαμε όλη τη διαχείριση και η διαχείριση όλη θα πέραγε μέσα από τη διαδικασία του Δήμου. Ήταν ένα στοίχημα μεγάλο για το Δήμο, μιας και δεν είχαμε εμείς κδάη στην περιοχή μας, δημοτικό. Τα απορρίμματα, τα ανακυκλώσιμα τα πηγαίναμε σε κδάη στην Τρίπολη. Κάναμε μια συνεργασία με διαγωνιστική διαδικασία με μια εταιρεία λαϊκής βάσης στη Λακωνική Βιοενεργειακή, μιας και είχε τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων με διαδικασία τα 4 ρεύματα και μέσα από αυτή τη διαδικασία προχωρήσαμε να υλοποιήσουμε το σχεδιασμό μας. Ποια ήταν τα αποτελέσματα, γιατί ήταν ένα στοίχημα πολύ μεγάλο για μας. Ξεκινήσαμε και να εφαρμόσουμε το σύστημα της διαλογής στην πηγή στο κέντρο της πόλης, στο πιο δύσκολο σημείο της πόλης της Σπάρτη.
Καταργήσαμε τους κάδους που είχαμε, τους γνωστούς κάδους που είχαμε. Σας βλέπω ότι η πόλη σας έχει τα πηγάδια, εδώ έχετε υπόγειους κάδους. Εμείς είχαμε τους κάδους όλους επιφανειακούς, τους καταργήσαμε και αρχίσαμε και μοιράσαμε σε όλα τα σπίτια και σε όλα τα καταστήματα τους κάδους που πρέπει να έχει ο καθένας για να κάνει τη διαλογή στην πηγή. Ένα δύσκολο εγχείρημα. Εμείς είμαστε λίγο έτσι απαισιόδοξοι με την έννοια αν θα εφαρμοστεί, αλλά στην πράξη μετά από ένα χρόνο είδαμε ότι έχει αγκαλιαστεί με μεγάλη και την λίγη πλειοψηφία των κατοίκων και τα αποτελέσματα που είδαμε μέσα από αυτή την προσπάθεια ήταν ότι στους κάδους της διαλογής στην πηγή που έχουμε δώσει στο κάθε σπίτι η αστοχία των υλικών είναι της τάξης του 1 με 2%. Ξεχωρίζουν κανονικά και διαλέγουν τα απορρίμματα οι κάτοικοι στη συντριπτική ψηφία πολύ καθαρά. Ακόμη δεν έχουμε φτιάσει μονάδα για να λειτουργήσουμε την διαχείριση του κομπόστ. Έχουμε ζητήσει να πάρουμε αδειοδοτήσεις, δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να πάρουμε τις αδειοδοτήσεις. Πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία να πάρουμε τις αδειοδοτήσεις, γιατί και μέσα από αυτή τη διαδικασία θα δούμε και πόσο, αν αυτό εξυπηρετεί, συμφέρει τη διαδικασία του κομπόστ. Με βάση όμως το τοπικό μας σχέδιο που έχουμε σαν Δήμος, υπολογίζουμε και με μελέτες που έχουμε κάνει με τη διαχείριση των απορριμμάτων και με όλα αυτά τα στοιχεία που έχουμε, ότι η διαχείριση του κομπόστ είναι στις τάξεις περίπου των 40 ευρώ ο τόνος, χωρίς να υπολογίζουμε έσοδα που θα έχουμε από πώληση του ποιοτικού κομπόστ. Για να έχουμε όμως καταφέρει και να έχουμε ποιοτικό κομπόστ καλύτερο και μπορεί να πουλιέται, πρέπει να γίνει η διαλογή στην πηγή, ώστε να μην πηγαίνουν σύμμυχτα στην μονάδα του κομπόστ, αλλά να πηγαίνουν σκουπίδια τα οποία, απορρίμματα τα οποία προβλέπονται και με την καμπάνια που έχουμε κάνει στους κατοίκους το ξεχωρίζουν. Και ταυτόχρονα θα δώσουμε και τον τελευταίο κάδο, τον κόκκινο κάδο, που είναι τα απορρίμματα που πρέπει να πάνε για επεξεργασία ή σε χυτή ή σε άλλη επεξεργασία σχετικές μονάδες. Επιδοτηθήκαμε και χρηματοδοτηθήκαμε από 4 του Φλεβάρη του 2015 με μια χρηματοδότηση 800.000 για την προσωπική διαχείριση των απορριμμάτων. Εμείς δεν τρέξαμε να δώσουμε αυτά τα χρήματα σε μεταφορές κλπ. Αλλά μέσα από αυτά τα χρήματα κάναμε διαγωνιστική διαδικασία που ολοκληρώνεται τώρα αυτές τις μέρες να αγοράσουμε τα μηχανήματα της μονάδας, των μονάδων κομποστοποίησης. Που σε αυτό θα μειώσουμε το κόστος σημαντικά και του Δήμου αλλά και μια έτσι εξοικονόμηση που θα έχουμε στην λειτουργία όλη της μονάδας. Ενώ στο μπλε κάδο τα αποτελέσματα που είχαμε ήταν περίπου της τάξης του 35 με 40% υπόλοιμα σύμμυχτο, στα καδάκια αυτά που κάνουν οι πολίτες, έχουμε της τάξης του 98-99% καθαρό έσοδο. Αυτό είναι ένα στοίχημα που και στοχεύουμε στο πώς αν μια επιχείρηση και μια διαδικασία λειτουργήσει δημοτικά, θα έχει μειωμένο κόστος. Ξεκινήσαμε, μοιράσαμε κάδους εκτός από το κέντρο. Έχουμε μοιράσει το 35% περίπου κάδους σε όλη την έκταση του Δήμου, σε πληθυσμό. Η σύμβαση ολοκληρώνεται με τη νέα το τέλος του 2017 για να μπορέσουμε να καλύψουμε το 90% περίπου των οικιών με αυτά τους κάδους. Αλλά καθυστερήσαμε να μοιράσουμε κάδους παραπάνω, παρόλο με τη νέα τρέχουμε, γιατί σαν Δήμος δεν ολοκληρώθηκε η προμήθεια του καφέ κάδου που είναι το οργανικό. Και τώρα είμαστε στη διαδικασία της προμήθειας για να μπορέσουμε να τρέξουμε πιο γρήγορα τη διαδικασία αυτής της ανακύκλωσης. Αυτό που καταφέραμε γιατί μοιράσαμε και σε χωριά, γιατί ο Δήμος μας αποτελείται από 52 δημοτικές κοινότητες και τοπικές κοινότητες, σε δύο χωριά που μοιράσαμε, στο ένα είναι του Αφισού, που είναι και ο σκουπιδότοπος, ο Χαδά, ο ανεξέλεκτος στην περιοχή εκεί που δέχεται για 40 χρόνια το σκουπιδότοπο, και στου Κλαδά, δύο χωριά τα οποία είχαν κινητοποιηθεί και είχαν αντιδράσει για τη λειτουργία του σκουπιδότοπου και μπράβο που είχαν σηκώσει και τέτοιο ζήτημα. Τα αποτελέσματα εκεί είναι τελείως αθαρρυντικά. Εκεί μαζεύουμε, πήραν όλοι κάδους. Η διαφορά, γιατί εμείς παρακολουθούμε και τι μαζεύουμε και από τους δρόμους τα σκουπίδια, σε σχέση με πέρσι το Πάσχα και φέτος το Πάσχα, τα απορρίμματα που μαζέψαμε στην καθαριότητα του χωριού ήταν αντί για 10 σακούλες σκουπίδια, μπουκάλια, πλαστικά που ήταν έξω, μαζέψαμε μία μισή σακούλα φέτος. Και αυτό πού οφείλεται? Όταν πηγαίναν στους χάδους, στους κοινόχρησους ή κάτι και πέφτανε μερικά κάτω, δεν είναι ότι είναι ο εθνικός δρόμος, πέφτανε κάτω, δεν μαζευόταν, με τα χορτάρια φύγανε και φάνηκε αυτή η διαφορά. Έχουν καθαρίσει τα χωριά όλα με αυτή την ιστορία. Τα αυτοκίνητα που κάναμε από κονδυνιδί των ανακυκλώσεων υλικών δύο φορές τη βδομάδα να παίρνουμε τον μπλε κάδο, τώρα κάνουμε από κομιδί
κάθε 15 μέρες για το χαρτί και κάθε μήνα για το πλαστικό, και η κοινόχρηστη κάδη που είναι για το γυαλί και το μέταλλο το μαζεύουμε όταν αυτοί γεμάνε. Δείξαμε ότι είχαμε μια αύξηση της ανακύκλωσης πολύ μεγάλη στα συγκεκριμένα χωριά και γενικά στο Δήμο, στον ένα χρόνο αύξησης της ανακύκλωσης είχαμε τις τάξεις του 70%. Έχουμε καταφέρει ο Δήμος μας να έχει φτάσει τώρα στο 25% του συνολικού όγκου των σκουπιδιών στην ανακύκλωση, όταν τον παραλάβαμε στο 8%, στο 9%. Ευελπιστούμε με βάση το τοπικό μας σχέδιο να ολοκληρώσουμε και να φτάσουμε στο 40% των ανακυκλώσιμων υλικών και στο 40% του κομπόστ. Το κομπόστ θα σας κάνω μια εξίσηση γιατί δεν έχουμε στοιχεία. Ευελπιστούμε δηλαδή μέσα σε 2 χρόνια να φτάσουμε σε αυτό το στάδιο. Όταν θα φτάσουμε σε αυτό το στάδιο και με βάση τη σύμβαση που έχουμε με την ΕΑ, θα έχουμε ένα όφελος από τη διαχείριση των απορριμμάτων μόνο τη σύμβαση της ΕΑ, γιατί δεν έχουμε το δικό μας κράτη και δεν έχουμε μπει στην εμπορία, θα έχουμε ένα όφελος στις τάξεις των 50.000 περίπου το χρόνο έσοδα, και αν θα αναλογιστούμε και αν θα λειτουργήσουμε δικό μας κράτη που θα το δούμε, από τα έσοδα των ανακυκλώσεων θα έχουμε και ένα έτσι μεγάλο έτσι έσοδο από τη διαχείριση των ανακυκλώσεων. Αυτό όμως που καταφέραμε, επειδή στο Δήμο μας λειτουργούσαν τα προηγούμενα χρόνια την ανακύκλωση, την έκαναν οι ιδιωτικές εταιρείες. Και ένα κομμάτι και στα οργανικά ιδιωτικές εταιρείες. Αυτό που καταφέραμε και που είχαμε περίπου, και θα σας δώσω μερικά στοιχεία, το πόσο μας τύχησαν τα προηγούμενα χρόνια ο τόνος. Το 2011 μας τύχησε ο τόνος τα ανακυκλώσιμα 204 ευρώ. Το 2012 μας τύχησε 225. Το 2013 μας τύχησε 138. Το 2014 μας τύχησε 150. Το 2016 μας τύχησε 69 ευρώ, και αυτά τα κάναμε μέσω ιδιωτικών εταιρεών. Το 69 ήταν όταν το κάναμε με την Λακωνική Βιοενεργειακή, και φέτος που το κάνουμε με δικές μας δυνάμεις, με δικές μας δυνάμεις του Δήμου, μας στοιχίζει αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε στοιχεία για 9 μήνες, 62 ευρώ ο τόνος. Δηλαδή δείξαμε ότι αυτό που λένε ότι και η διαχείριση των απορριμμάτων μπορεί να μειώσει το κόστος και η αποκομιδή, όσο να ανεβάζει τον τόνο και έχει πολύ καλύτερα οργανωμένα τα δρομολόγια, ότι μπορούμε να καταφέρουμε μια μείωση στην όλη διαχείριση. Που για μας είναι σημαντικό σε σχέση με τα τέλη. Ακολουθεί, θα έχει έτσι μειωμένα τέλη ή θα έχει μια μικρή, πολύ μικρή αύξηση τη τάξη του 10% για να κάνει όλη αυτή τη διαχείριση. Αλλά αυτό όμως θα είναι μια διαχείριση που θα την κρίνουμε κάθε χρόνο, κάθε μέρα, και όχι εγγυημένα να την πηγαίνουμε 21 ή 28 χρόνια που μας προβλέπονται σε αυτά τα εργοστάσια. Γι' αυτό είμαστε αντίθετοι. Θεωρούμε ότι και τώρα που συζητάμε σήμερα στη συνέντευξη, ότι αυτά τα μηνύματα που στέλνουμε εμείς και που είναι πρακτικά στοιχεία και μπορούν να τα επικαλεστούμε και να τα δώσουμε σε όποιον θέλει να τα δει διαφορετικά η κυβέρνηση και να αφήσει να λειτουργήσουν με βάση αυτά που έχει αποφασίσει ο ΦΟΣΔΑ, την λειτουργία των αποκεντρωμένων διαχειρήσεων με κεντρικές διαχειρήσεις, μόνο αυτές που ο ίδιος ο ΦΟΣΔΑ θα υλοποιήσει, και που σίγουρα κεντρική διαχείριση θα είναι ένα σκητή που πρέπει να τον χωροθετήσουμε, ή 2 ή 3 σκητή. 3 σκητή έχει πει ο ΦΟΣΔΑ, και όσοι Δήμοι δεν μπορούν να κάνουν αυτή την προσπάθεια που κάνει ο Δήμος Ευρώτα, να βρεθεί φόρμουλα σε αυτές τις μονάδες να καλύψει αυτούς τους Δήμους. Εμείς έχουμε, σαν Δήμος Σπάρτης, καλεστεί και σε άλλες περιοχές να παρουσιάζουμε, όχι στην Πελοπόννησο, αλλά και πανελλαδικά και στην Αθήνα, να παρουσιάζουμε αυτό το σχέδιο. Θεωρούμε ένα σχέδιο το φιλόδοξο, αλλά είναι το μόνο σχέδιο που μπορεί να λύσει ολοκληρωμένα το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, και σε αυτό θα συμβάλλουν για να λυθεί κύρια η κοινωνία και οι πολίτες. Και στο Δήμο Σπάρτης το έχουν αγκαλιάσει οι πολίτες στη μεγάλη τους πλειοψηφία. Και όταν οποιοδήποτε βάλει όρια χρηματικά ή ποσοτικά σε μια ζυγαριά, για το Δήμο Σπάρτης οι απλοί υπολογισμοί που έχουμε κάνει, και όταν, όπως είπε και ο Δήμαρχος, οι 2.500 τόνοι υπόλοιπα μια διαχείριση ξαφνικά πρέπει να διαιρεθούν ή να κοστολογηθούν με το κόστος των 900.000 ευρώ, γιατί είναι εγγυημένα τα χρήματα, ή των 600.000 εγγυημένα, καταλαβαίνετε ότι όταν κάποιος κάνει μια σωστή διαχείριση των τάξεων 2.500 υπόλοιμα και το καταθέσει σε μια ζυγαριά και πρέπει να πληρώσει 900.000 εγγυημένα, το κόστος φτάνει στα 363 ευρώ ο τόνος. Αντιλαμβάνεστε, με 363 ευρώ ο τόνος, όταν εγώ θα παραδώσω 2.500 τόνους από το Δήμο της Σπάρτης, αλλά ταυτόχρονα το ζυγολόγιο γράφει 900 χιλιάρικα πρέπει να πληρωθούν, είναι εύκολοι υπολογισμοί για τον οποιοδήποτε να αντιληφθεί ότι, αν υποθέσουμε ότι δεν είναι 900.000 τα εγγυημένα χρήματα, είναι 600.000 τα εγγυημένα χρήματα, φτάνουμε στο ωραίο ποσό των 242 ευρώ ο τόνος. Καταλαβαίνετε ότι αντιστρατεύεσαι οποιαδήποτε λογική ανακύκλωσης, ανάκτησης υλικών και πόρων
και είσαι σε ευθεία αντιπαράθεση πλέον με το ευρωπαϊκό κεκτημένο που θέλουμε πόρους και όχι κάποιον να πληρώνουμε επειδή κάναμε μια διαχείριση και επειδή έχουμε και ένα υπόλοιμα, ξαφνικά έχουμε και ένα αστρονομικό νούμερο για μια γενιά να πληρώνει χωρίς λόγο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά θα υπάρξουν πολίτες οι οποίοι θα τα, να πω την απλή λέξη, θα τα κυνηγήσουν νομικά, γιατί δεν προβλέπεται βάσει του 40-42 αυτού της βίβλου της διαχείρισης των αποβλήτων σε όλη την Ευρώπη. Στο άρθρο 24 λέει ο οποιοσδήποτε πολίτης έχει το δικαίωμα να τα διαχειριστεί όπως αυτός νόμιμα επιθυμεί και θέλει. Αντιλαμβάνεστε ότι θα κινητοποιηθούν μεγάλες δυνάμεις πολιτών να εκτρέπουν υλικά προϊόντα τους προς διαφόρους νόμιμους χώρους διαχείρισης και ξαφνικά να βρεθούμε σε μια κατάσταση, μια κοινωνία να έχει υπογράψει μια σύμβαση και ξαφνικά όλοι οι πολίτες να κάνουν, ας πούμε, ανακύκλωση από οικιακή κομποστοποίηση μέχρι διάθεση των υλικών τους σε χώρους νόμιμότατους και να μην υπάρχει σε εισαγωγικά σκουπίδι που πρέπει κάποιος να πληρώσει. Επομένως, μια κοινωνία θα πληρώνει μόνο ένα υπόλοιμα και το υπόλοιμα θα έχει τις τιμές που ακούσατε, από 250 έως 350 ευρώ τόνος. Ότι πρέπει να στηριχθεί στην αποκεντρωμένη διαχείριση η κυβέρνηση, γιατί είναι πιο οικονομική και πιο φιλική με το περιβάλλον. Μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμε τυχοματερή, ο χαδάφης είναι η χωματερή. Αυτό χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα και πάμε τα σύμμικτα απορρίμματα εκεί. Ό,τι μένει από τη διαδικασία της ανακύκλωσης που κάνουμε και τη διαδικασία αυτή, όλα θάβονται στο χαδάφι σου. Θάβονται. Ναι. Θάβονται στο χαδάφι σου. Επιτρέπεται να θάβονται. Όχι. Όχι. Είναι υποχρέωση. Όχι. Επειδή όχι. Είμαι από την αρχή, είμαι σαφής. Ότι εμείς το υπόλοιμα το πάμε σε μία χωματερή και θάβεται. Ήδη τώρα στις 23 του μήνα δημοπρατείται, όχι να την κλείσει, δημοπρατείται για να γίνει η αποκατάσταση. Αυτό προβλέπεται από την ΑΕΠΟ. Προβλέπει η ΑΕΠΟ η συγκεκριμένη που ήταν αρμοδιότητα της περιφέρειας και προβλέπει που θα πάει. Προβλέπεται αυτό το υπόλοιμα να πάει στη μονάδα που έχει ΑΕΠΟ στην περιοχή του Δήμου Ευρώτα. Εκεί πρέπει να υπάρχει η προσωρινή διαχείριση που προβλέπεται μέσα από τη σύμβαση να γίνουν αυτά τα έργα. Και η ΚΕΔΕ έχει πάρει απόφαση και λέει η διαχείριση των απορριμμάτων είναι στον πρώτο βαθμό. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν θα λάβει υπόψη της κυβέρνησης την άποψη του πρώτου βαθμού. Τις πλημμύρες. Το Σεπτέμβριο μας πέρασε. Στις πρόσφατες πλημμύρες λοιπόν το υπόλοιμα που κατέβηκε δεν ήταν υπόλοιμα. Ήταν σύμμικτο και κατέβηκε στους 5 δρόμους.